Καλά. Σε νέους. Μήνες. Δύσκολη στιγμή, νίκη, αλλά και τραυματισμός. Συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχω. Θα δούμε αύριο στη μαγνητική και από εκεί πέρα θα φανεί, όπως είπα και πριν, στη μαγνητική όλα. Το τι με έλεγε Νέστε. Επειδή σταμάτησες αμέσως, πιστεύεις ότι μπορεί να εξαποφύγει μια βαριά φλάση? Σίγουρα δεν είναι βαριάς μορφής θλάσης, γιατί δεν άκουσα ένα κλακ. Ένιωσε ένα σφίξιμο, θα φανεί αύριο, όπως είπα. Η ομάδα πώς είναι σήμερα? Ήμασταν πολύ καλοί. Κάναμε αυτά που μας ζήτησε ο προπονητής. Σκοράραμε τρεις φορές, θα μπορούσαμε να βάλουμε κι άλλα γκολ. Και ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν δίπλα μας. Δύο παιχνίδια με τον νέο προπονητή, δύο νίκες. Πώς πήγε αυτή η μεταμόρφωση, αν πιστεύεις ότι οφείλεται? Αυτό είναι άκρο θετικό για τον προπονητή και για εμάς τους παίχτες, αλλά και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δείχνει ότι έχουμε άλλη ψυχολογία. Ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια κερδίσαμε εύκολα ουσιαστικά και είναι πάρα πολύ θετικό για την ομάδα, για τη συνέχεια. Είναι σημαντική αυτή η διακοπή για να μάθουμε και εσείς καλύτερα τον προπονητή, να επιστρέψουν οι παίχτες που λείπουν ενώ ξεκινάει. Σίγουρα, αλλά θα μας λείπουν αρκετοί παίχτες, γύρω στους 10, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς εμένα. Όσοι θα μείνουμε εδώ πέρα, πιστεύω θα δουλέψουμε περισσότερο με τον προπονητή για να δεθούμε πιο πολύ. Ο καθένας μπορεί να πει άμα το αρέσει το 4-3-3 ή το 3-5-2. Είμαστε όλοι επαγγελματίες και αυτό το σύστημα που θα μας ζητήσει ο προπονητής, αυτό θα πρέπει να παίξουμε. Μέχρι πιο απελευθερωμένοι τώρα. Εντάξει, όταν κερδίζεις, όταν σκοράρεις κιόλας, είναι... έχεις καλύτερη ψυχολογία, κερδίζει η ομάδα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Για μένα το ίδιο είναι. Ορίστε. Ναι, ήταν ιδιαίτερο γιατί σήμερα είναι και η γενέθλια μητέρα μου και τα αφιερώνω σε αυτήν. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Περιμένει ο Πάπου να μάθει μέσα στην εβδομάδα με πόσους βαθμούς άμα υπάρχει τιμωρία θέατρα. Το σκέφτεστε ή είστε επικεντρωμένοι απλά στο να πάρουμε λίγες τα επόμενα παιχνίδια τα τέσσερα και να πούμε στο πλέον για το καλύτερο? Ακριβώς αυτό, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο παρά να μπαίνουμε σε παιχνίδι και να κερδίζουμε.